Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκινάει η αναμέτρηση για την φάση το 32 των play-off της Summer Evolution League ανάμεσα στις Κακιστές και Σεν Παούλι. Ρίχνονται στη μάχη των play-off και οι δύο ομάδες τώρα. Πρώτο παιχνίδι, πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Υπενθυμίζω πως θα προκριθεί εκείνος που θα έχει την υπέρ του διαφορά μετά το πέρας των δύο παιχνιδιών. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε καμιά σειρά, έχουμε διαφορά στα δύο παιχνίδια. Φάουλ τώρα επιθετικό από τον Πιτενή. Η μπάλα περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες: Αθανασίου, Βασιλόπουλος, Γκουρβέλος και Μιχαηλίδης. Ξεκινούν για τους γηπεδούχους και ο Κουλούρης στην πεντάδα, μην ξεχάσα. Ενώ από την άλλη για την Σεν Παούλη έχουμε Γρηγοράκη, Δήμα, Λίγκρι, Λεμονίδη και Πιτένη. Ο Λεμονίδης ο οποίος θα φύγει στην άλλη πλευρά, κερδίζει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τους κόκκινους. Το έχει κάνει ο Γκουρβελός. Οι Σκακιστές οι οποίοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση του τέταρτου ομιλού. Με 9 νίκες και μόλις μία ήττα στην κανονική διάρκεια. Ενώ από την άλλη η Σεν Παούλη εξασφάλισε την τέταρτη θέση, το τέταρτο εισιτήριο στον πέμπτο όμιλο με 4 νίκες και 6 ήττες. Λεμονίδης κάνει λογαριασμό. Θα γίνει το 0-2. Θα έρθει και η απάντηση όμως από τους σκακιστές για το 2-2. Πιτένης. Βλέπει τις επιλογές. Παίζει με τον Δήμα, η μπάλα στα αριστερά, στόχο το σουτ. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Μιχαηλίδη. Ήταν λίγο πιο δυνατή όμως. Ο Γκουρβέλος έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Και έτσι έγινε το λάθος, η κατοχή και πάλι για την Σεν Παούλη. Με τον Πιτένη σταθερά να είναι ο οργανωτής. Κάνει την κίνηση κοντά του και παίρνει ο Λίγκρης. Λεμονίδης πατάει γερά λίγο πιο πίσω από το ύψος της βολής. Αλλοιώθηκε και η προσπάθειά του και τώρα Γκουρβέλος. Θέλει να παίξει με τον Βασιλόπουλο, δεν είναι καλή η πάσα. Πιτένης. Δείτε τον Λεμονίδη δίπλα του, τελείωσε αυτό στην φάση. Για το 2-4. Και οι τέσσερις πόντοι χειρός Λεμονίδη για τους φιλοξενούμενους. Βασιλόπουλος θες με πλάτη θα γυρίσει ωραία. Δεν μπορούσε να το σκοράρει και ο Γρηγοράκης μάζεψε. Τένις, είναι στο πλάι, Λίγκρη σηκώνεται για δύο. Επαίνει το καλάθι, μάζεψε ο Κουλούρης. Διανύουμε σιγά σιγά τα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης. Το σκορ στο 2-4. Βασιλόπουλος θα κερδίσει το φάουλ αυτή τη φορά. Έφτασε κοντά στο να πετύχει και το καλάθι, ωστόσο θα πάει στη γραμμή τώρα για δύο ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη. Αστοχή και στην δεύτερη, 0-2. Παραμένει έτσι και το 2-4. Η ταινής. Αυτή στον Λεμονίδη. Αυτός με τη σειρά του έπαιξε με τον Γρηγοράκη. Έφτασε μέχρι το καλάθι αυτός. Για το 2-6. Μιχαηλίδης. Αθανασίου, μείνει με τον Δήμα πάνω του, θα τον περάσει ωραία. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Το έχει κάνει ο Δήμας. Ακόμη μια στοχή βολή για τους σκακιστές.
Αθανασίου αυτή τη φορά πετάει την πρώτη βολή στα σκουπίδια. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. 0 στις 4 συνολικά για τους γηπεδούχους. Ο Βασιλόπουλος όμως μάζεψε το επιθετικό rebound και θα οδηγηθεί αυτός τώρα στην γραμμή. Να δούμε αν θα τα καταφέρει καλύτερα από ότι νωρίτερα. Φαουλ νούμερο 4 στο εντωμεταξύ αυτό για την Σεν Παουλή. Δεν έχουν άλλο ομαδικό να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Ακόμη μια βολή εκτός. 0 στις 5 πλέον. Και 0 στις 6. Μπαλά στη χέρια του Πιτένη. Ένα δίποντο άστοχο από τον Δήμα. Ο Βασιλόπουλος ζήτησε απέναντι ο Γκουρβέλος, ο κίνων πήγε μπαλά. Ζητάει να ανοίξουν οι συμπαίκτες του, έχει μείνει με τον Πιτένη στην πλάτη του. Μιχαηλίδης, Βασιλόπουλος από μέση απόσταση, έχει σκοράρει και ξεκολλάει για την ομάδα του από τους δύο πόντους, 4-6 πλέον. Λεμονίδης. Μπαλά έφτασε στον Λίγκρι. Έπαιξε με τον Δήμα, έκλεισε πάνω τον Μιχαηλίδης. Ωραία τάπα, καλή άμυνα από τον παίχτη των Σκακιστών. Οι οποίοι θέλουν να φύγουν τώρα στον εφνιδιασμό. Θα τελειώσει μόνο στη φάση ο Μπουρβέλος, θα σκοράρει κιόλας για να ισοφαρίσει. 6-6. Λίγκρις αποφεύγει την πίεση. Πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Κουλούρης, ύψος ωραία για τον Μιχαηλίδη. Δεν θα έχει το προσπέρασμα για τους κόκκινους. Η Τένις ρίχνει ταχύτητα. Δήμας με την μπάλα στα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Η Τένις του δίνει επιλογές και ο Λίγκρις πάει αντίθετα. 3 δευτερόλεπτα, 2, Λεμονίδης θα δεχτεί την τάπα. Τελειώσει ο χρόνος. Ακόμη μια καλή άμυνα από τους σκακιστές, οι οποίοι έχουν αρχίσει και παίρνουν ψυχολογία σιγά σιγά. Και έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Στο μάτς περνάει ο Σαρίσης, παίρνει την θέση του Πιτένη. Επανέφεραν οι γηπεδούχοι. Κουρβέλος. Ανεβαίνει ψηλά ο Κουλούρης για να του δώσει το screen. Πήρε τώρα ο Κουλούρης. Δεν πέρασε η πάσα αρχικά, η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Λίγκρις. Θα το πάρει τελικά από το πλάι ο Δήμας. Δεν το έβαλε. Γρηγοράκης όμως ανανεώνει. Προσπίση του Λεμονίδη, ψάχνει λίγο χώρο. Σηκώνεται για δύο, βρίσκει σίδερο και βγάλε ο Δήμας. Παραμένει το 6-6. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 5 λεπτό για την πρώτη περίοδο. Θανασίου. Βασιλόπουλος από κοντά θα τα καταφέρει. Για το 8-6. Από το 2-6 ένα σερί 6-0 για τους σκακιστές. Σαρίς. Ωραία η πάσα Λίγκρις, θα σηκωθεί από κοντά. Πρόλαβε ο Αθανασίου, κράτησε ισορροπία. Βρήκε και συμπαίκτη. Γουρβέλος θέλει να παίξει γρήγορα με τον Μιχαηλίδη, δεν θα βγει συνεργασία. Λεμονίδης. Σαρίς βλέπει τις επιλογές του. Γρηγοράκης με χώρο, θα συγκρουστεί με τον Βασιλόπουλο. Έχουμε φαουλ, που τον παίχτη των Σκακιστών είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Γρηγοράκης στη γραμμή. Έχουμε βολές τώρα για τους φιλοξενούμενους.
Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουν στην γραμμή οι παίχτες της Σεν Πάουλη. Μέσα η πρώτη για το 8-7 από τον Γρηγοράκη. Θα βάλει και την δεύτερη. 2 στις 2 για το 8-8. Κουλούρης. Έγινε το λάθος εδώ. Θέλησε να συνεργαστεί με τον Γκουρβέλο ο Αθανασίου. Δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα όμως ο Γκουρβέλος. Δεν είχε προλάβει να κάνει και την κίνηση. Ενώ και η πάσα δεν ήταν και η κατάλληλη. Νέο πρόσωπο ο Τζοβάρας τώρα στο παρκέ για την Σεν Πάουλη. Ψαρίς. Λεμονίδης θα το πάρει το τρίποντο. Αστοχή ωστόσο, Βασιλόπουλος ψηλότερα. Μιχαηλίδης κάτι λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο 8-8 το σκορ. Γουρβέλος. Στα 10 ψάχνει η συμπαίκτη, έχει σταματήσει την τρίπλα. Κάνει το κόψιμο ο Βασιλόπουλος εκεί στην πολυκοσμία. Και έχουμε φάουλ. Εκ νέου στην γραμμή τώρα ο Βασιλόπουλος. Θα την βάλει την πρώτη αυτή τη φορά, 9-8. Βάζει και την δεύτερη. 10-8. Σαρίς. Πήγε προς τα μέσα. Μπάλα στον Λεμονίδη. Και υπάρχει φάουλ χαμηλά. Έγινε και η αλλαγή. Με τον μόνο να περνάει στο μάτς. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Αθανασίου στους διαιτητές. Συνέχεια με τον μόνο τώρα. Λεμονίδης θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας για το 10-11. Προσποιήθηκε ο Αθανασίου. Άφησε δίπλα στον Μιχαηλίδη. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. 12-11. Σαρίς. Πάσα έξω. Νέο σου τριών πόντων. Θα εκτελέσουν και πάλι εύστοχα με τον Τζοβάρα αυτή τη φορά οι φιλοξενούμενοι. 12-14. Παίρνει τη σκυτάλη από τον Λεμονίδη. Και εκτέλει για αυτός από μακριά για να ξαναβάλει μπροστά την ομάδα του. 2:40 πριν να τελειώσει η περίοδος. Ακόμη όμορφη ασίστ. Αυτή τη φορά από τον Γκουρβέλο στον Μιχαηλίδη για το 14-14. Βρίσκουν κάποιες καλές συνεργασίες τώρα οι σκακιστές. Από την άλλη βρίσκουν σούτ από μακριά οι παίκτες Σεν Πάουλη. Η ισορροπία παραμένει. Πυροσαρίς. 34 λεπτά τελειώνει ο χρόνος, κάνει το βηματάκι πίσω. Δεν μπαίνει μπαλά στο καλάθι και μαζεύει ο Γκουρβέλος. Ο Αθανασίου, με συγχωρείτε. Τώρα ο Γκουρβέλος. Τελευταίο δίλεπτο στην περίοδο. Ένα σούτ από την κορυφή, όχι καλό. Πρόλαβε ο Αθανασίου και έφτασε η μπαλά στον Μιχαηλίδη. Ωραία προσποίηση και υπάρχει και φάουλ από τον Τζοβάρα. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους. Και τώρα στην γραμμή ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδη.
μέσα η πρώτη. Μπαίνει και βγαίνει η πρώτη, η δεύτερη, 15-14 παραμένει το σκορ. Τζοβάρας, ψάχνει επιλογές ο μόνος. Σαρίς τώρα με την μπάλα στα χέρια του. Πλησιάζει, πάσα του δεν πέρασε όμως. Μπουρβέλος που φεύγει την πίεση, περνάει και το κέντρο. Ζητάει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις τώρα από τους συμπαίκτες του. Ο Βασιλόπουλος πάει κοντά του. Κουλούρης είναι για τρεις νομίζω το σουτ και εύστοχο επίσης. 18-14. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο αυτό των σκακιστών. Δεν νομίζω να έχουμε δει κάποιο νωρίτερα. 53-4 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Μονίδης κάνει τη σταυρωτή, εκτελεί στην συνέχεια και ευστοχή. 18-16. 40-4. Βασιλόπουλος. Και τώρα Μιχαηλίδη ζήτησε ο Γκουρβέλος, πήγε σε κίνδυνη μπάλα. Πάσα έξω. Ένα σουτ για δύο πόντους πήγε με τη βοήθεια του Απλό εκεί. Ο Μιχαηλίδης, Βασιλόπουλος παίρνει το φάουλ από τον Τζοβάρα. Έξω πρώτη βολή από τον Βασιλόπουλο. Που σήμερα δεν τα έχει πάει και τόσο καλά από το συγκεκριμένο σημείο. Θα χάσει και την δεύτερη δώρα. Την όλα αυτός όμως την συνέχεια από τον Σεν Πάουλη. Δωράκι μια κατευθύν. Βασιλόπουλος. Όλα τα δευτερόλεπτα στη διάθεση των κόκκινων. 13 τώρα στο ρολόι. Μπουρβέλος. Τα κατεβαίνει ο κόψιμο. Βασιλόπουλος παίρνει στα 4. Σηκώνεται υπό πίεση ευστοχή. 20-16 και αυτό είναι και το σκορ μετά το πέρας της πρώτης περίοδου. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης. Τώρα έγιναν οι προετοιμασίες και μπαίνουμε και επίσημα στην δεύτερη περίοδο. 20-16 το σκορ. Ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων για τους σκακιστές. Μιχαηλίδης δεν θα βρει στόχο. Σαρίς. Μπάλα στα αριστερά. Με τον μόνο να παίζει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί χέρι. Δεν θα ευστοχίσει. Τώρα ο Κουρβέλος. Κακή η πάσα. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Κουλούρη. Σαρίς. Έχουν επιστρέψει μόλις τρεις παίκτες στην άμυνα των κόκκινων. Βγήκε ωστόσο η άμυνα των σκακιστών και μένουν ξεχασμένοι στην άλλη πλευρά. Ο Μιχαηλίδης και ο Κουρβέλος, τον έχουμε και τεχνική ποινή. Στο 16 στον Σερεβέτα. Να δούμε ποιος αναλάβει την βολή. Ο Γκουρβέλος είναι αυτός που είναι στημένος στη γραμμή. Θα στοχίσει. Αλλά είναι και πάλι για τους σκακιστές. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους κόκκινους. Ο Γιάννης στο παρκέ.
πήρε την θέση του Αθανασίου. Κουρβέλος. Πάρει φάουλ από τον Σαρή. Δεύτερο ομαδικό για την Σεν Πάουλη, για την οποία θα επιστρέψει ο Γρηγοράκης στο παρκέ. Παίρνει την θέση του Σερεβέτα. Μιχαηλίδης. Δεν πέρασε πάσα την μπάλα, όμως έφτασε και πάλι στα δικά του χέρια. Ψάχνει λίγο χώρο. Πασάρει όμως πάνω στον Γρηγοράκη, όπως βρίσκει γρήγορα και τον Σαρή. Επιστρέφει στην άμυνα ο Μεγαγιάννης, μένει με τα χέρια ψηλά. Κόντρα στον Κουλούρη, τώρα ο Σαρής δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Τελειώνει η επίθεση. Διωτόπουλος έδωσε και πάλι στον Σαρή, του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Συνέχεια με τους κακιστές στην επίθεση. Μεγαγιάννης. Και ο Γκουρβέλος ζητάει, ο Βασιλόπουλος ακουμπάει πάνω την μπάλα. Γυρίζει, δεν σκοράρει όμως. Και τώρα ο Γιωτόπουλος. Το σκέφτηκε για λίγο μόνος, το πήρε το τρίποδο και το βάλε κιόλας. Σημαδεύει σωστά. 20-19. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι που βλέπουμε στην δεύτερη περίοδο, μάλιστα, στην οποία έχουμε διανύσει 2 λεπτά. Γουρβέλος παραλίγο να μπερδευτούν εδώ οι κόκκινοι. Βασιλόπουλος ποστάρει ξανά, κοντά σε 2 αντιπάλους θα πάει. Κάποιος κατέβασε το χέρι του εκεί. Ο μόνος, λέει ο ρέφερι. Έδειξε το νούμερο 14, είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για την Σεν Πάουλη, η οποία θα προχωρήσει τώρα σε αλλαγή με τον Λεμονίδη να παίρνει την θέση του Τζοβάρα, ενώ και οι σκακιστές θα ανανεώσουν τα πρόσωπά τους. Μπαίνει ο Αθανασίου στην θέση του Γκουρβελού. Έξω πρώτη από τον Βασιλόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό του να μην τα πηγαίνει καλά από το σημείο των βολών. Χάνει και την δεύτερη, ακόμα ένα 0 στα 2 από τον συγκεκριμένο. Λεμονίδης. Σαρής. Έχει κοντά τον μόνο. Προσποιήθηκε ωραία, εκτέλεσε την συνέχεια, πήρε το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Πρώτο ομαδικό για τους σκακιστές. Ο Γκουρβέλος γρήγορα θα επιστρέψει, καθώς αυτό ήταν και το δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Βασιλόπουλο. Μόνος θα βάλει την πρώτη και ισοφαρίζει σε 20-20. Μέσα και η δεύτερη. Μπροστά πλέον η φιλοξενούμενη 20-21. Γκουρβέλος. Έχει μείνει μπροστά του ο Λεμονίδης. Γκουρβέλος πλησιάζει. Κατέβασε το χέρι του ο Γρηγοράκης. Και το έκανε το φάουλ. Βόλες τώρα για τον Γκουρβέλο. Μέσα η πρώτη, 21-21, ακόμη μια ισοπαλία στο μάτς από τις πολλές που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Μέσα και η δεύτερη, 22-21, σειρά των σκακιστών να πάρουν το προβάδισμα. Σαρής. Πήρε ο Γρηγοράκης, μπερδεύεται προς στιγμή και χάνει
την κατοχή, όχι. Πρέπει να έχει βρει τελευταίος παίκτης των Σκακιστών. Να δούμε. Ναι, η μπάλα είναι για την Σεπ Παουλή. Γιωτόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως και το βάζει κιόλας. 22-24. Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Πυροβολή. Βγαίνει τώρα μπροστά και παίζει καλή άμυνα. Λεμονίδης. Αυτή ξανά στο Γιωτόπουλο και πάλι ο ίδιος, σίδερο αυτή τη φορά. Αλλά ο μόνος ανανεώνει και σκοράρει κιόλας. 22-26. Ένα γρήγορο 0-5 για την Σεν Παουλή, που τη δίνει ένα προβάδισμα 4 πόντων τώρα στο μάτς. Γκουρβέλος για να μειώσει από την κορυφή, κοντό το σουτ. Λεμονίδης άφησε στον Γρηγοράκη. Σαρίς. Πυρολεμονίδης, Γρηγοράκης, επιλέγει να παίξει στην περιφέρεια. Γρηγοράκης φτάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Μεγαγιάννης. Μιχαηλίδης, θέλει να γυρίσει ο Γιωτόπουλος. Τον γκρέμισε στο παρκέ. Και έχουμε διακοπή για time out. Ευστοχή στην πρώτη του προσπάθεια ο Μιχαηλίδης. Γράφει το 23-26 πλέον. Μέσα και η δεύτερη. Για το 24-26. Μόνος. Λιωτόπουλος. Προσπαθεί να του φτιάξει χώρο. Μόνος μένει πάνω το Μιχαηλίδης. Πάσα στην κορυφή. Σαρίς. Μόνος θα το πάρει. Δεν θα το βάλει όμως. Μιχαηλίδης αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Ψάχνει επιλογές ο Αθανασίου στη γωνία ο Μεγαγιάννης. Βασιλόπουλος παίζει με τη δύναμή του. Προσπάθησε να βρει χώρα, στόχησε στην προσπάθεια. Και τώρα Λεμονίδης. Σαρίς, ωραία βρήκε τον Γρηγοράκη. Πήδηξε σε λάθος χρόνο ο Αθανασίου και έκανε το φάουλ. Δεύτερο φάουλ τώρα για τον Αθανασίου. Και θα περάσει εκτός. Γκουρβέλος θα μπει στην θέση του. Ενώ ο Γρηγοράκης ετοιμάζεται για την πρώτη από τις δύο βολές. Χαμένη πρώτη. Δεν αλλάζει και το 24-26. Μέσα η δεύτερη. 24-27 από την μία εύστοχη βολή του Γρηγοράκη. Μεγαγιάννης. Πυροκουλούρης με δυσκολία εκεί καθώς έχει κολλημένο πάνω τον Γρηγοράκη. Σκόραρε και όλα στην συνέχεια, τον νικάει στον αέρα. Για το 26-27. Πάσαξε και πάλι έξω για τον Πιτένη. Θα πάρει το τρίποντο αυτός και φτωχή. 26-30. Τα έχουν πάει γενικά καλά. Μέχρι στιγμής πίσω από τα 6-75 οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε τη σκορ και με τον Μόνο και με τον Γιωτόπουλο και με τον Πιτένη. Μιχαηλίδης, ωραία. Θα το βάλει, θα κερδίσει και το φάουλ. 28-30. Ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο τώρα για τους κακιστές. Ενώ για τη Σεν Παουλή τώρα στρέφει στο μάτσο Λίγκρης. Μιχαηλίδης θα βάλει για την βολή. 29-30. Και επιστρέφει και ο Αθανασίου τώρα ξανά για τους κόκκινους. Πιτένης. Πήγε κοντά το Λεμονίδης, πήρε χέρι με χέρι, εκτέλεσε, δεν το βάλε.
Lakers όμως μάζεψε το επιθετικό rebound και σκόραρε από κοντά. 29-32. Τρία και 50 ακόμα για το ημίχρονο. Μπαλά παραμένει στους σκακιστές. Ενώ έχουμε αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Δήμας πήρε την θέση του Γρηγοράκη. Βασιλόπουλος δυσκολεύεται. Πιέστηκε αρκετά, κράτησε ωστόσο την κατοχή. Και έχουμε 16 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Έγινε επαναφορά ο Μεγαγιάννης στη γωνία, ο Γκουρβέλος το αφήνουν το σουτ, δεν τους τιμωρεί όμως. Μιχαηλίδης μάζεψε το σκουπίδι, κέρδισε το φάουλ από τον Λίγκρι. Έχει γίνει Μιχαηλίδης εκτελεί την πρώτη, την οποία θα βάλει για το 30-32. Έστοχος και στην δεύτερη για το 31-32, σε απόσταση αναπνοής οι γηπεδούχοι. Πυρολίγκρης. Η μπάλα ουσιών έχει βγει εκτός από τον παίκτη των σκακιστών, λένε οι διαιτητές. Μπάλα είναι και πάλι έτσι για την Σεν Πάουλη. Στα 9 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει όμως το χρονόμετρο της επίθεσης. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο μόνος θα βγει εκτός, καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει. Και συνέχεια τώρα στο μάτς με τον Πιτένι να παίρνει. Λίγκρις. Ωραία κίνηση, δεν είναι καλό το τελείωμα. Νέα ευκαιρία με Λεμονίδη, ξανά ο ίδιος, θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Αθανασίου, ο οποίος κατέβασε το χέρι του. Μπήκε δυναμικά εκεί στην άμυνα και υπέπεσε στην παράβαση, είναι το τρίτο ομαδικό για τους κακιστές. Λεμονίδης εύστοχη στην πρώτη. 31-33 πλέον. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Αστοχή σε αυτήν, παραμένει διαφορά στους δύο πόντους. Χαϊλίδης, πέρασε η πάσα του, ήρθε και το καλάθι από τον Αθανασίου για να εσωφαρίσει ξανά. 33-33. Τένις. Τζοβάρας για 3. 33-36. Κακιστές τώρα στην επίθεση με τον Μεγαγιάννη. Θέλει να απαντήσει ο Αθανασίου, δεν θα τα καταφέρει. Και μαζεύει τώρα ο Πιτένης. Δεν βιάζεται, κατέβαζε αργά-αργά. Πήρε και εκτέλεσε ο Δήμας. 33-38. Μεγαγιάννης. Πες με τον Βασιλόπουλο. Ο Λεμονίδης είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά από την Σεν Πάουλη. Γι' αυτό έχουμε βολές για τον Βασιλόπουλο. Γρηγοράκης τώρα θα περάσει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Λεμονίδης στον πάγκο. Μέσα η πρώτη από τον Βασιλόπουλο, 34-38. Μουσική 35-38 μετά και την δεύτερη ευστοχή. Τένις. Δεν περνάει αρχικά η πάσα, έφτασε όμως η μπάλα στον Λίγκρι. Έδωσε ύψος στην προσπάθεια, μαζεύει ο Βασιλόπουλος, ο ίδιος θα κατεβάσει.
Τώρα δείχνει ταχύτητα, αφήνει στον Μεγαγιάννη. Δεν βγήκε ο πρώτο ευνηδιασμό για του κόκκινου. Πάνε σε σετ παιχνίδι πλέον. Κουρβέλος, Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει βάλει στην πλάτη τον Δήμα, έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Πιτένης, Λίγκρις πάει με φόρα, θα κοπεί όμως. 1,5 λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Μεγαγιάννης βλέπει γύρω του, βλέπει ότι δεν είναι κανένας πάνω του. Πήρε το σούτ αλλά δεν το βάλε. Πιτένης. Έχουν και ένα φόρο να δώσουν οι γηπεδούχοι. Λίγκρις. Αφήσε έξω, Τζοβάρας για τρεις ξανά ο ίδιος. 35-41 έχουν επιλέξει να του αφήσουν χώρο οι σκακιστές και το έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής. Στο συν 6 οι φιλοξενούμενοι. Κουρβέλος το σκέφτηκε για λίγο να το πάρει, δεν το έκανε τελικά. Ο Πουλούρης όμως χωρίς δεύτερη σκέψη και πολύ καλά θα κάνει. 38-41. Ακόμη επίθεση λογικά για τώρα για τις δύο ομάδες. Πάει προς τα μέσα ο Δήμας. Ο ίδιος μάζεψε και σκόραρε με τη δεύτερη. 38-43. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους κακιστές. Μεγαγιάννης. Του Τζοβάρας και τώρα Μιχαηλίδης στα 5. 4-3, υπάρχει φάουλ τον Γρηγοράκη. Στα 3,3 έχει σταματήσει το χρονόμετρο και είναι και το δεύτερο φάουλ για τον Γρηγοράκη αυτό. Στη γραμμή στημένος ο Μιχαηλίδης. Μπαίνει και βγαίνει η πρώτη. Έξω και η δεύτερη, Βασιλόπουλος μαζεύει. Τέλεσε στη συνέχεια. Ας το έξω, δεν μετράει το σουτ του Λίγκρι. Φινάλι λοιπόν στο ημίχρονο, 38-43. Επιστροφή εδώ στο Γουσουπού, μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης. Κακιστές Σεν Πάουλη 38-43. Ένα προβάδισμα 5 πόντων πλέον κάτω στα χέρια τους οι φιλοξενούμενοι. Έκλειψε όμως ο Μιχαηλίδης, έχει ευκαιρία να μειώσει και δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη. 40-43. Η τένις. Γενικά μέχρι στιγμής το μάτς έχει πάει έτσι, κοντά οι δύο ομάδες, καμία δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Είχαμε και αρκετές ισοπαλίες νωρίτερα. Η τένις θα εκτελέσει για τρεις. Δύσκολο σουτ, εύστοχο ωστόσο, 40-46. Γκουρβέλος. Πάει προς τα μέσα. Πετάει για την μπάλα, δεν μπήκε στο καλάθι. Υπάρχει όμως φάουλ. Νομίζω έχουμε βολές ή όχι. Να δούμε. Τελικά έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ από ό,τι άκουσα για τον Δήμα. Πουλούρης αφήνει χέρι με χέρι στον Κουρβέλο. 7 δεύτερα ακόμα διαθέσιμα. Προσπίση του Μεγαγιάννη εκτέλεση στην συνέχεια από λίγο πιο κοντά. Δεν έχει βρει στεφάνη μπάλα. Μιχαηλίδης προλαβαίνει το ρολόι. Δεν είναι φτωχή αλλά μακραπώνει την μπάλα και ανανεώνει ο Κουλούρης. Κουρβέλος από μακριά. Ένα νέο αστοχό σουτ. Πίσω από τα 6,75 για τους κακιστές. Μιχαηλίδης θα το επιχειρήσει και αυτός. Ίδια η κατάληξη όμως. Και πάλι ο Κουλούρης βγαίνει κερδισμένος στο rebound. Ναι, ανανεωμένη επίθεση για τους κόκκινους. Γουρβέλος, πάσα του πέρασε, Μιχαηλίδης από κοντά θα σκοράρει. 42-46.
Μιχαηλίδη να δίνει και πάλι την λύση στην ομάδα του. Τένις αυτό στον μόνο ο οποίος είχε χώρο και εκτέλεσε 42-48. Μεγαγιάννης Βασιλόπουλος παίζει με πλάτη. Καλή άμυνα από τον μόνο. Δεν μπορεί να μαζέψει ο Σερεβέτας. Καλάθι και φάουλ. Μετράει κανονικά το καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. 44-48. Έχουμε και μια σπληρωματική βολή για τον Μιχαηλίδη. Αυτός είναι που σκόραρε και πάλι για τους γηπεδούχους. Έχει και την ευκαιρία τώρα να ρίξει τη διαφορά στο τρίποντο. Θα το κάνει κιόλας. 45-48 τώρα το σκορ. Το πιτένις κατεβάζει για τη Σεν Πάουλη. Πάει μόνος του. Μεγαγιάννης έχει κατεβάσει το χέρι. Υπάρχει φάουλ, ζητάει αντιαθλητικό ο πιτένις. Τώρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους, 1-2 πλέον τα ομαδικά. Πιτένις χάνει την πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 45-49. Κουρβέλος. Άφησε δίπλα του τον Κουλούρη. Περιμένει ο Μεγαγιάννης στημένος στη γωνία. Φυλάγει τον Μιχαηλίδη ο Κουλούρης, ο οποίος θα ξαναπάρει. Ανάμεσα από δύο δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Και τώρα πιτένις. Βλέπει τρεις κόκκινες φανέλες. Λεμονίδης δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει και σε καλύτερη θέση ο Κουρβέλος. Ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Φάουλ τώρα επάνω στον Μιχαηλίδη. Είναι το τρίτο αν δεν κάνω λάθος. Γιατί σε Πάουλη είναι τώρα μπήκε και στον φωτεινό πινάκα. Το τρίτο ομαδικό φάουλ των φιλοξενούμενων. Λίγκρις και πάλι στο μάτς. Πήρε την θέση του Δήμα. Μεγαγιάννης. Γκουρβέλος βρέθηκε στα αριστερά. Εκτέλεσε για τρεις και το βάλε. 48-49. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μιχαηλίδης. Βρήκε τον Πιτένι εκεί η αθελά του. Έχουμε το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Τώρα σιγά σιγά είναι όλα έτοιμα για να συνεχίσει τη δράση ενώ θα περάσει αλλαγή ο Πιτένις. Πήρε την θέση του ο Σαρίς. Λίγκρης. Λεμονίδης. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση. Σηκώνεται για 2. Μπαίνει το καλάθι, βγαίνει άμυνα για τους σκακιστές οι οποίοι θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά. Δεν έρχεται το καλάθι από τον Κουρβέλο ο οποίος διαμαρτύρεται. Μεγαγιάννης Βασιλόπουλος τώρα. Πάλι Κουρβέλος. Ήψωσε για τον Κουλούρη. Καλή άμυνα από τον Λίγκρη. Δεν θα κλέψουν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Άστοχη προσπάθεια του Μιχαηλίδη και ο Κουλούρη στην συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ.
έχει πάει πάρα πολύ καλά. Στα επιθετικά rebound το Γκούλουρης απόψε έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του σε αυτό τον τομέα. Ενώ ο Γρηγοράκης τώρα πήρε την θέση του Σερεβέτα με τους φιλοξενούμενους. Γκούλουρης ισοφαρίζει μετά από ώρα. 49-49. Βάζει και την δεύτερη. Προβάδισμα πλέον για τους σκακιστές. 50-49. Μίγκρης. Αλλάξε ωραία κατεύθυνση, έφτασε κοντά. Γρηγοράκης στο Λεμονίδη, έμεινε μόνος του και εκτέλεσε. 50-51. Άμυνα από τον Λίγκρι, θα φτάσει και η μπάλα στη συμπαίκτη. Λεμονίδης, Γιάννη, αρκετά μέτρα. Θα τελειώσει μόνος στη φάση, όχι και τόσο καλά. Έχει χώρο για να πλησιάσει και ο Σαρής. Κουρβέλος τώρα για τους κόκκινους, ωραία σκαστή πάσα, Μιχαηλίδης θα την κάνει ασίστ για το 52-51. Ζητά ηρεμία ο Σαρής από τους συμπαίκτες του. Λεμονίδης μόνος, πάει κοντά του ο Λίγκρης, δεν θα του δώσει. Λεμονίδης, Γουρβέλος κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο για τους γηπεδούχους, ομαδικό. Έχουν ακόμα να δώσουν σε αντίθεση με τη Σεν Πάουλη, η οποία έχει φτάσει στα 4 ομαδικά, δεν έχει άλλο φάουλ να κάνει. Λίγκρης μόνος, σηκώνεται με το ένα χέρι, σημαδεύει σωστά με τη βοήθεια του ταμπλό. 52-53. Μεγαγιάννης. Βλέπει ο Γιωτόπουλος και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, σαν σε προπόνηση εκεί, θα γράψει το 52-55. Στο συν 3 πλέον οι φιλοξενούμενοι, ψάχνει η επιλογή ο Μεγαγιάννης, δεν έχει κάποιον κοντά του και επιλέγει να ρισκάρει με μια μακρινή πάσα για τον Μιχαηλίδη. Σταματάει τρίπλα, κάνει βήματα. Και έχουμε μια παρατήρηση στον πάγκο της Σεν Πάουλη. Έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση, 4-15 στο ρολόι πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. 52-55 δείχνει ο φωτεινός πίνακας με τη Σεν Πάουλη να έχει πάρει το προβάδισμα στις τελευταίες φάσεις. Μεγαγιάννης, Γουρβέλος. Στέκεται, αφήνει στον Μεγαγιάννη και πάλι. Έχουμε φάουλ που έχει γίνει μακριά από την μπάλα, το έχει κάνει ο Σαρής, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας και στέλνει έτσι τον Μιχαηλίδη στην γραμμή. Δεν είχε αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είχε συμπληρώσει η ομάδα του τα 5 ομαδικά. Στη γραμμή ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη, 0-2 και παραμένει το 52-55. Σαρής. Λίγκρης κάνει την κίνηση και ο μόνος ο οποίος θα πάρει. Κράτησε και εκτέλεσε ο ίδιος, θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 52-57. Μεγαγιάννης. Κουλούρης θα το πάρει από την κορυφή και ευστοχή. 55-57. Κρατάει κοντά την ομάδα του με μια μακρινή εκτέλεση αυτή την φορά. Σαρής.
Μόνος έχει βγει στην κορυφή, μένει με τον Βασιλόπουλο. Ο Σαρίς θα επιλέξει τελικά να εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 55-60. Αρκετά εύστοχη σήμερα από μακριά οι φιλοξενούμενοι. Βρίσκουν και πάλι λύση πίσω από τα 6.75 για το συν 5 πλέον. Γουρβέλος στο 4 λεπτά στο ρολόι. Μένει με τον μόνο, 4-3 θα το πάρει ο ίδιος και απαντάει με το ίδιο νόμισμα, 58-60. Πολύ ωραίο μάτς. Και οι δύο ομάδες αρνούνται να τα παρατήσουν. Μένουν ζωντανές, καμία δεν έχει απομακρυνθεί. Σε διψήφια διαφορά, νομίζω μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει είναι το συν 8, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ τώρα το τέταρτο για τους σκακιστές. Στην επαναφορά ο Σαρίς. Έπαιξε με τον Γρηγοράκη. Πήρε ο Λίγκρης, βρήκε άπλετο χώρο. Αστόχησε αλλά μάζεψε ο μόνος. Και πάλι ο Λίγκρης από κοντά θα τα καταφέρει καλύτερα αυτή τη φορά. Για το 58-62. Γουρβέλος. Βάλε πλάτη, βρήκε την πάσα για τον Αθανασίου. Τρύπωσε αυτός και σκόραρε. 60-62. Σαρίς. Κοντά στην πολυκοσμία εκεί. Βγήκε η άμυνα. Ο Θανασίου θέλει να τρέξει. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Μπάλα για ποιον είναι, για τους κακιστές. Αλλαγή τώρα με τον Λεμονίδη να επιστρέφει στην θέση του Γιωτόπουλου. Επαναφέρει ο Γκουρβέλος. Πάσα έξω στον Μεγαγιάννη. Γκουρβέλος ζητάει και παίρνει. 7 δεύτερα ακόμα. Θα εκτελέσει υποπίεση. Αλλοιώνει την προσπάθεια του Γρηγοράκης. Λεμονίδης. Πιεζόμενος. Το αφήνει τώρα λίγο χώρο ο Μεγαγιάννης. Σεν Πάουλη στην επίθεση με τον Λεμονίδη να παίρνει ξανά. Πήρε το screen. Έμεινε με τον Κουλούρη. Σαρίς, τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, περνάει από τα δεξιά, υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον Μεγαγιάννη. Συμπληρώνουν τα ομαδικά φάουλ και οι γηπεδούχοι. Και είναι η σειρά του Σαρί τώρα να στηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας, ενώ έχουμε μπει και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μέσα η πρώτη. Αστοχή στην δεύτερη ο Σαρίς, 63 το σκορ. Κέρδισαν την κατοχή τώρα οι σκακιστές. Αηλίδης χάνει για λίγο την ισορροπία του και έχουμε βήματα. Σαράντα 8 δευτερά ακόμα για το φινάλι της περίοδου. Κατεβάζει ο Σαρίς. Λεμονίδης. Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Αθανασίου. Έχει χώρο για να τρέξει, πάει με φόρα. Και υπάρχει νέο σφύριγμα για φάουλ επάνω στον Αθανασίου. Κακή η πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το σκορ. Ετοιμάζεται τώρα και για την δεύτερη. Θα την βάλει για το 61-63. Λεμονίδης.
Ωραία, βρήκε την πάσα για τον Γρηγοράκη. Κλείστηκε από 2 και έχασε τελικά. 20 δεύτερα τώρα όλα για τους καθιστές. Ρίχνει τα κύτταρα ο Μεγαγιάννης. Για να πάνε σε ολόκληρη επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι. Βέλος τσεκάρει το χρόνο, τσεκάρει και την θέση των συμπαικτών του. Θα το πάρει τελικά ο ίδιος από πολύ μακριά, δεν θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 2 δευτερόλεπτα, 1 Λεμονίδης από το κέντρο, όχι. Κινά λοιπόν και στην περίοδο, 61-63 το σκορ. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος, 61-63. Δείχνει ο φωτεινός πίνακας, στο σύνδιο η Σεν Πάουλη. Τα πάντα παραμένουν ανοιχτά στο μάτς. Με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να έχουν ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει μέχρι στιγμής. Στην επίθεση τώρα η Σεν Πάουλη με τον Πιτένι να οργανώνει. Έφτασε η μπάλα στον Λεμονίδη. Πιέζεται, βρήκε την πάσα για τον Δήμα. Το ισορροπίας αυτό θα σκοράρει. 61-65. Κουρβέλος. Πάει από τα αριστερά. Στέκεται στον αέρα, δεν του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Κουλούρη θα μαζέψει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Θα σκοράρει, θα πετύχει, θα πάρει και το φάουλ. 63-65. Τρίτο φάουλ για τον Λεμονίδη, ο οποίος έστειλε τώρα τον Κουλούρη στην γραμμή. Και φτώχησε αυτός και στην βολή του. 64-65, ξανά σε απόσταση ενός πόντου η διαφορά. Λεμονίδης πήρε και πάλι από τον Μόνο. Ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Πιτένι. Ανεβάζει ταχύτητα στο φλότερ, το οποίο θα ευστοχίσει ο Πιτένις. 64-67. Κουρβέλος προσπαθεί να παίξει με πλάτη. Γύρισε ωραία, κέρδισε το φάουλ. Το έχει κάνει το 6 ο Πιτένις. Είναι το τέταρτο για τον Πιτένι. Χάνει την πρώτη βολή του ο Γκουρβέλος. Το 64-67 δεν αλλάζει. Και την δεύτερη. Δεν έβαλε καμία από τους δύο. Παραμένει το 64-67. Λεμονίδης. Έφτασε η μπάλα στον Μόνο. Βγήκε κάπως άγαρμα εκεί ο Αθανασίου. Έκανε το φάουλ. Είναι το τέταρτο και για τον Αθανασίου. Πιτένις. Λεμονίδης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Όχι αυτό το σουτάκι, το αποδεικνύει και πάλι. Και το 64-69. 65-69, με συγχωρείτε. Μονός. Έχει χώρο, έχει και χρόνο για να σημαδέψει, δεν θα το κάνει σωστά. Πάει προς τα μέσα ο Αθανασίου. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Πάλι όμως παραμένει στους καλκιστές. Κουλούρης. Πήρε ο Μεγαγιάννης.
Κωστόπουλος κλέβει, αλλά αντικανονικά. Και έχουμε και τεχνική ποινή. Έχουμε τεχνική ποινή στον, στον coach, αν δεν κάνω λάθος, της Σεν Πάουλη. Στη γραμμή τώρα ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα παραμένει στους σκακιστές. 64-69, διορθώνω, όχι 65-69. 64-69 είναι το σκορ. Τώρα διορθώθηκε και στον φωτεινό πίνακα. Κουρβέλλος εκτελεί για τρεις. Βρήκε σίδερο όμως. Η τένις επιχειρεί με μια μακρινή πάσα να βρει τον Λεμονίδη. Υπάρχει φάουλ από τον Κουλούρη. Πάνω στην προσπάθεια του εταιρού ψηλού, του Λεμονίδη. Και σειρά τώρα να πάει στην γραμμή 2-3 τα ομαδικά. 2 για τους κακιστές, 3 για τη Σεν Πάουλη. Μέσα η πρώτη βολή για τον Λεμονίδη. 64-70. Μέσα και η δεύτερη. 64-71. Στο συν 7 πλέον η φιλοξενούμενη. Κουρβέλλος δίστασε να εκτελέσει, πήρε ο Κουλούρης τώρα. Γίνει το κλέψιμο, ο Λεμονίδης έχει και την επιλογή του Γιωτόπουλου. Του πέρασε την πάσα, θα την εκμεταλλευτεί αυτός. 64-73. Ο Σεν Πάουλη αρχίζει και αυξάνει την απόστασή της. Στο σύνενε απλέον οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε και time out για τους σκακιστές. Στο 64-73 έχει φέρει το σκορ πλέον η Σεν Πάουλη με ένα σερί από το 64-65, 8-0. Έχουν καταφέρει να ανεβάσουν την απόσταση πλέον οι φιλοξενούμενοι. Με να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των σκακιστών και αν θα υπάρξει επίσης αντίδραση από τους σκακιστές ή αν θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλά τα τελευταία 6-40 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα βγάλουν τώρα την άμυνα πριν προλάβει να εκτελέσει ο Βασιλόπουλος. Τελείωσε ο χρόνος σε επιθέσεις των γηπεδούχων και έτσι περνάει να εκμεταλλευτεί ακόμη μια επίθεση για τους σκακιστές. Τώρα έχουν ευκαιρία να ανεβάσουν τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο για πρώτη φορά σήμερα οι φιλοξενούμενοι. Λεμονίδης θέλει να το πετύχει, δεν θα το καταφέρει όμως με αυτό το άστοχο τρίποντο. Κουρβέλλος πάει προς τα μέσα, βρέθηκε στο παρκέ ο Πιτένης και έχουμε επιθετικό φάουλ. Ένα φάουλ που πανηγυρίστηκε σαν καλάθι από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Αναφέρουμε τώρα φιλοξενούμενοι με τον Πιτένη να κατεβάζει. Θέλει να περάσει, τελειώνει για την φάση, αλλά άστοχα, έχει κερδίσει το φάουλ. Πιτένης έτοιμος. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ για τους γηπεδούχους. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Στα εναπομείναντα 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Από την άλλη, 3 ομαδικά για την Σεν Πάουλη μέχρι στιγμής. Πιτένης χάνει την πρώτη. Ετοιμάζεται για την δεύτερη. Θα την χάσει. Κουρβέλλος στο παρκέ με αυτοθυσία. Πέφτουν δύο παίχτες πάνω του και έχουμε τζάμπολ. Μπάλα είναι για τους σκακιστές. Όχι. Τελικά η μπάλα είναι για την Σεν Πάουλη.
Λεμονίδης. Λιωτόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Ψηλότερο ο Βασιλόπουλος για να μαζέψει. Μπουρβελός. Θανασίου πλησιάζει. Κερδίζει το φάουλ. Είναι το πέμπτο φάουλ για τον Πιτένη. Ποιος θα πρέπει να περάσει εκτός. Ο Σαρίς τον αντικαθιστά. Αστοχή πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 65-73. Σαρίς. Στην κορυφή. Έχει σταματήσει τρίπλα, το άφησε ο χώρο Βασιλόπουλος. Μαλά έφτασε τον μόνο. Παγίδα από 2. 5-4 ακόμα. Δήμας από το πλάι. Το βάζει. 65-75. Διαφορά πλέον στο συν 10 υπέρ των φιλοξενούμενων. Πουλούρης προσπαθεί να βρει χώρο. Φάουλ από τον Δήμα. Τέταρτο φάουλ για τον Δήμα. Γενικά σήμερα το μάτς έχει πάει πολύ στην επαφή. Ο Γρηγοράκης τώρα θα περάσει το μάτς. Αντικαθιστά τον Δήμα. Πουλούρη στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. 66-75. Μέσα και η δεύτερη. Με το 67-75. Στους 8 πόντους η διαφορά. 5 και 10 πριν το τέλος. Λεμονίδης. Έμεινε με τον Πουλούρη τώρα. Γυρίζει, δέχεται την τάπα στα ίσα. Πουλούρης. Κατεβάζει ο ίδιος. Και βρίσκει απέναντι τον Κουρβέλο. Στέκεται αυτό στην κορυφή. Δεν σημαδεύει σωστά. Ανανεώνει όμως ο Βασιλόπουλος. Και θα το βάλει αυτός. 69. Με συγχωρείτε. Ναι, 69-75. Και έχουμε και time out. Συνεχίζεται η δράση. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το φινάλε. Σταθερά μπροστά στα τελευταία λεπτά. Σεν Πάουλη, 69-75 τώρα το σκορ. Παλεύουν να ψαλιδίσουν τη διαφορά οι γηπεδούχοι, αλλά βρίσκουν απαντήσεις οι φιλοξενούμενοι, με τον Δήμα να δίνει και πάλι την λύση για το 69-77. Γυρίζει ο Βασιλόπουλος ωραία. Δεν μπορεί όμως να ευστοχίσει. Λεμονίδης φεύγει στην άλλη πλευρά. Βρήκε και την πάσα και ο Σαρίς θα στοχίσει. Μάχες εκεί για την διεκδίκηση της μπάλας και παίρνει ο Πουλούρης. Θα εκκίνησε ο Κουρβέλος. Μια προσποίηση. Πάει προς τα μέσα ο Αθανασίου. Και δέχεται το φάουλ από τον Γρηγοράκη. Είναι το τέταρτο και για τον Γρηγοράκη. Χάνει την πρώτη ο Αθανασίου. Τέτοια ώρα κάθε πόντος μετράει. Θα βάλει την δεύτερη όμως για το 70-77. Μόνος.
Δεν μπορούσε να παίξει με τον Γρηγοράκη. Άφησε και πάλι στον Σαρή. Σηκώνεται για δύο υπό την πίεση του Κουλούρη. Κουρβέλος το σκέφτει για λίγο να κάνει μια μακρινή πάσα, δεν το ρίσκαρε ωστόσο. Και τώρα στα αριστερά αφήνει στον Αθανασίου. Θα σημαδέψει αυτός, όχι καλά. Το πήρε ο Λεμονίδης. Σαρίς. Μείνε με τον Αθανασίου. Και πάλι μπαλά έξω. 3 δευτερόλεπτα, 2 έκανε βήματα ο Σαρίς. Αλλάζει και έτσι η κατοχή. Λίκρης τώρα παίρνει στο μάτς. Παίρνει την θέση του Σαρί. Κουρβέλος 2 και 50 τώρα στο ρολόι. Αδειάζει σιγά σιγά η κλεψίδρα. Βασιλόπουλος. Με πλάτη εκεί ο Αθανασίου. Σπάσιμο της μέσης. Ο, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Για το 72-77. Η απόσταση στους 5 πλέον. Λίγκρης στα δεξιά. Πιέζεται ασφυκτικά από τον Αθανασίου, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Είναι το πέμπτο για τον Αθανασίου. Θα περάσει και αυτός εκτός παιχνιδιού. Μεγαγιάννης παίρνει την θέση του στο παρκέ. Λιγκρίς, ευστοχή στην πρώτη. 72-78. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα και αυτή. 72-79. Πριν την παλιά να κλείσει ο Κουρβέλος. Τώρα ξεκινάει ένα μέτρα αντίστροφα το χρονόμετρο. Έχει βάλει στην πλάτη τον Λίγκρη εκεί ο Κουλούρης. Του κάνει το φόλο παίκτη Σεν Πάουλη. Έχουμε βολές για τον Κουλούρη. Ευστοχή στην πρώτη. 73-79. 74-79 τώρα. Μετά από τις δύο ευστοχές βολές. Λίγκρης. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Λεμονίδης. Τρίπλες εκεί, προσπαθεί να ταλαιπωρήσει τον Βασιλόπουλο, ο μόνος του, ο μόνος, αστόχησε όμως. Μεγαγιάννης. Αφήσει τον Κουρβέλο. Βλέπει τις επιλογές του. 10 δεύτερα ακόμα, εκτελεί για 3. Το χάνει. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Τώρα Λίγκρης. Κατεβάζει στο χέρι του Μεγαγιάννης. Θα κάνει το φάουλ. Στο παρκέ ο Κουρβέλος, ο οποίος διαμαρτύρεται για την φάση νωρίτερα στο τρίποντο. Τώρα σηκώθηκε και τώρα ο Λίγκρης περιμένει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει την πρώτη βολή. Έξω η πρώτη. Και η δεύτερη, όμως η μπάλα πάει συστημένη και πάλι στα δικά του χέρια. Γρηγοράκης, Λεμονίδης. Φέγει μπάλα από τα χέρια του μετά από την παρέμβαση του Κουλούρη.
5-4 λεπτά τώρα για τον Σεν Πάουλη. 3-2, ο Λίκρης γυρίζει και τον βάζει με ασφυκτική άμυνα πάνω του. 74-81, ένα πάρα πολύ καθοριστικό σούτ από τον Λίκρη. Στο σύν 7 πλέον η Σεν Πάουλη, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Βέλος έχασε την ισορροπία του ο Λίγκρης. Έκανε και το φάουλ στον αντίπαλό του. Γκουρουπέλος τώρα έτοιμος για το δικό του ζευγάρι βολών. Είπαμε, η πρόκριση θα κριθεί στην τελική διαφορά μετά από το πέρασμα και του δεύτερου παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν κάθε πόντος μετράει πλέον. 76-81. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ στον Λίγκρη. Όχι, δεν έχουμε κάποιο φάουλ. Μπάλα είναι για την Σεν Πάουλη. Άκουσα να φωνάζω βολές από το παρκή και μπερδεύτηκα κι εγώ. Ο Λεμονίδης θα επαναφέρει από το πλάι. Ανέφεραν. 17, οι φιλοξενούμενοι. Σε αλλάζει και χέρια η κατοχή τώρα. Έχουμε και time out. Η μπάλα πέρασε στα χέρια των Σκαγιστών μετά το λάθος που έκανε νωρίτερα οι φιλοξενούμενοι. 76-81 το σκορ, 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Κουρβέλος, πήρε ο Μεγαγιάννης, 2 δεύτερα ακόμα από κοντά, να πηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός τελικά. Λεμονίδης. Πάει πάνω το Κουλουρίς. Περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια με ρίσκο η κίνησή του. Κλέβουν οι κόκκινοι. Γύρισε ωραία ο Γκουρβέλος, δεν έβαλε σε σωστή θέση το κορμί του. Αυτό έξω στην προσπάθεια. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα ψάξουν ακόμα ένα καλάθι σε Μπάου οι φιλοξενούμενοι. Πιέστηκε, πήρε το φάουλ ο Σαρίς. Στη γραμμή τώρα ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 76-82. Και έχουμε και διακοπή για time out. Υπήρξε μια τεχνική πίνη κατά τη διάρκεια της διακοπής για το time out στον Γρηγοράκη. Στη γραμμή ο Γκουρβέλος, ο οποίος θα γράψει το 77-82. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Δυναμική άμυνα του Γρηγοράκη. Κουλούρης, καθυστέρηση η επίθεση. Υπάρχει φάουλ για τρεις βολές. Από τον Δήμα έγινε. Στη γραμμή τώρα θα πάει ο Δήμας. Στα 0,4 κιόλας.
και έχει την ευκαιρία να φέρει την διαφορά στους δύο πόντους. Συνεχίζονται οι συζητήσεις τώρα στο παρκέ. Η ένταση έχει ανέβει κάπως στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ενώ περνάει εκτός ο Δήμας. Κουλούρης βάζει την πρώτη. Όχι ο Δήμας, βασικό, το Κουλούρης είναι στη γραμμή. Μπερδεύτηκα με το παίκτη Σεν Πάουλη. 79-82 και έχει και μία ακόμα να εκτελέσει. Μέσα κι αυτή, 80-82. Γοράκης, τέλος το μάτς. 80-82 είναι το τελικό σκορ. Μια μικρή, με ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων. Θα πάνε στην ρεβάνση φιλοξενούμενη, σημερινή φιλοξενούμενη Σεν Πάουλη, η οποία θα επικρατήσει τους Κακιστών με 80-82.